Και σε πιο άσπρο. Ναι. Προχωράμε. Πρόσεξε, εμείς σε κυνηγάει ο Ματέο τώρα. Προχωράμε. Με τα κομπλιμέντα. Προχωράμε στην κυρία Παπασιλείου και στον κύριο Αλιώσα Γκρίση. Όπου... Ο Γιώργος, κοιτάξτε το βλέμμα του. Δεν έχει πει αυτά που θα ήθελε να πει, γι' αυτό έχει αυτό το βλέμμα. Να τα πει. Όχι, το τελείωσε. Όταν πάμε μετά τις 12 το βράδυ. Στην πέρασε το πρώτο θέμα. Κύριε Τσεκπομπή, Δαδενή. Όταν είπα, δεν πήρα. Όταν. Λοιπόν, η κυρία Παπασιλείου και ο κύριος Αλιώσα Γκρίση. Υπάρχουν φήμες ότι τα παιδιά δεν τα πάνε και τόσο καλά. Εδώ ότι παίζει χωρισμός. Εδώ είναι από έξω okay. Στο Fashion Week, παλαιότερα. Μάλιστα. Είναι 4 μήνες μαζί και τα λοιπά. Δεν προχωράει πολύ καλά το θέμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του ζευγαριού, η οικογένεια δεν πολύ εγκρίνει την κυρία Παπασιλείου να είναι στο πλευρό του ιού. Τις φωτογραφίες που είχαμε δει το καλοκαίρι ήταν μαζί με τη μητέρα του, κάναμε διακοπές. Ναι, ναι, στη Μύκονο. Τώρα όμως που είναι. Πού το ξέρουμε αυτό ότι δεν το εγκρίνει η από το περιβάλλον του ζευγαριού. Ότι δεν πολύ θέλω. Εντάξει, είναι και από μια καλή οικογένεια, αριστοκράτες. Τι είπα να πει και η κοπέλα δεν είναι από καλή οικογένεια. Κοίτα, πολλές δηλαδή, οικογένειες. Οι αριστοκράτες δεν παίρνουν όμορφες γυναίκες. Όχι, απλά γιατί πολλές... Όλγα, λέω, πώς λένε. Η Έλενα. Η Έλενα Παπασιλείου είναι μια πολύ, από τις πιο όμορφες κοπέλες στην τηλεόραση. Και τι σημαίνει ότι για το παιδί σου μια ωραία γκόμενα μόνο. Τι σημαίνει αυτό. Γιατί είπα να πει. Καταρχήν δεν μου αρέσει η λέξη γκόμενα. Εντάξει. Προσωπικά δεν είναι παντρεμένη, δεν είναι σύζυγος. Δηλαδή όποια γυναίκα δεν είναι παντρεμένη είναι γκόμενα, αρέσει να μάθει. Κακή είναι η λέξη δηλαδή. Δεν μ' αρέσει, είναι λίγο κακό έχει. Εγώ δεν θεωρώ ωραία λέξη. Ναι, εν πάση περιπτώσει, το κορίτσι. Αν σε καλύπτω με αυτό. Πώς? Διαφωνώ και με τους δύο. Με την κόμενα και το κορίτσι. Όχι, για τα επιχειρήματα που λέτε. Δηλαδή, άμα μια κοπέλα είναι από φτωχή οικογένεια, δεν έχει σπουδάσει και είναι άσχημη. Δεν είπαμε αυτό. Όχι, δεν είναι καλή κοπέλα. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Απλά πολλές οικογένειες που έχουν χρήματα κτλ. Δεν τους αρέσει όλη αυτή η δημοσιότητα και φωτογραφίες κτλ. Άλλο αυτό. Η προβολή και όλο αυτό το πράγμα. Δεν συμφωνείτε με αυτό. Μια ατάθληση με την οικογένεια του Λέοντα Πατίτσα και την. Μα εκεί τους αρέσει η δημοσιότητα. Με κοροϊδεύεις. Έχετε δίκιο τη πάση. Τι κλαις τώρα, με κοροϊδεύεις. Πάντως. Σε πήρε ο καφέ. Σε ποιον αρέσει η δημοσιότητα, δεν κατάλαβα. Στην οικογένεια Πατίτσα. Τρα κάνουμε. Γιατί το λες αυτό. Δεν το βλέπετε εσείς. Όχι. Γιατί. Εγώ δεν το βλέπω. Εγώ... Φαντάζομαι ότι, οποιαδήποτε άλλη δουλειά και να έκανε η Μαριέτα θα την αγαπούσε και δεν θα την αγαπούσε. Δεν είπαμε δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Δεν είναι κακό να σου αρέσει η δημοσιότητα. Και στον Dancing είχε πάει. Δεν κλέβει. Και η μαμά τη έχει βγει στην τηλεόραση. Η δουλειά τη. Τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο. Πάντω το συγκεκριμένο τώρα για να τα λένε τα πράγματα με το όνομά του τον έκανε και μάγκα. Δηλαδή όποιο είναι δίπλα στην Ελλάδα μα. Αγάπη που σου βλέπω ότι είναι μάγκα και με την μπάστα τα είχε στο παρελθόν δεν έχει πρόβλημα το παιδί. Όλοι το θέλουν. Είναι υπερζήτο εργένη στο Παπα-Βασιλείου. Δεν σ' αρέσει σάσα. Να ψηφίσουμε. Ναι, μεγάλε, εδώ με προκαλείτε. Μαζί τρελάνε με τις εκλογές. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ο Πετρετζίκης τρέχει. Έλα, έλα, έλα. Έλα, ήρε με γίγαντα. Έλα, ψηφίσουμε. Έλα, έλα, έλα. Σάσα, πάστα versus Έλληνα από Βασίλη. Έλα, έλα, έλα. Έλα, ψηφίσουμε. Λοιπόν, έλα, αγόρι μου, έλα. Και ψηφίσουνε Έλληνα από Βασιλείου. Έλα, όμως είναι εγώ. Κι εγώ. Ένας, δύο. Ποιοι... Τι δύο ρε παιδιά, εμένα είναι διπλή ψήφος μου. Τι ψηφίζω και εγώ έλα για το κάνεις σε για το κάνεις σοπαλιά. Όχι, γιατί το χαλάς δεν ψηφίζω. Γιατί ψηφίζω εσάς απάστα. Ένας, δύο. Εσύ. Και τέσσερις, πέντε. Χωνέζω δεν μετράει ρε παιδιά, έτσι δεν μετράει. Εγωμενικά δεν μετράει τις πίνας ρε παιδιά. Ε όχι ρε παιδιά. Ψηφίζω και εγώ έλα πάμε Βασιλείο. Ε όχι. Και κερδίζει. Άρα τα δύο. Έλα από Βασιλείο. Γιατί και τα παιδιά εδώ. Γιατί και δύο έξω. Πάλι! Έξω, έξω, έξω. Έξω, έξω. Έξω. Εσύ στην κουζίνα στο κεφτικό σου. Στην Άννα Βύση. Γιορτάζει. Χρόνια πολλά να τη πούμε. Βέει, μιλάει. Τώρα